Αδαμάντη, να σε καλωσορίσω στο Αρχείο Πολιτισμού. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι. Και όσο σε αφήνω, εσύ πας πιο βαθιά. Όσο σε αφήνω, πιο πολύ χώνεσαι μέσα στα λαγούμια κάτω που σκάβεται στους αρχαιολόγοι. Δεν σταματάς με τίποτα. Αλλά η συνάντησή μας αυτή έχει ένα θέμα που είναι και δυστυχώς στην επικαιρότητα αυτόν τον καιρό με τη Μύκονο. Διότι η Μύκονος δεν έχει και πολλά πράγματα να αποδείξει την αρχαία της κατοίκηση. Η Μύκονος, λέω, σαν τόπος, όχι η Δήλωση, η Μύκονος. Δηλαδή, ενώ αρχαιολογικούς χώρους μεγάλους, να πάει κανείς να βλέπει ότι εδώ δεν υπήρχαν μόνο αυτά τα σύγχρονα που βλέπετε, αλλά υπήρχε και ένα παρελθόν. Εκτός να πάω στο μουσείο που τα πιο πολλά είναι από τη Δήλο εκεί πέρα κλπ. Αλλά ένας αρχαιολογικός χώρος, πολύ σημαντικός όμως για τη Μύκονο που εσύ βρήκες, είναι στην φτελιά της Μυκόνου, ναι. Η φτελιά, ναι. Καταρχήν, ένας αρχαιολόγος πώς εντοπίζει έναν τόπο, ένα λόφο, ένα έξαρμα και λέει «Να, εδώ κάτι μπορεί να είναι». Λοιπόν, δεν είχα πάει ποτέ στη Μύκονο πριν το 1995 που ανέλαβα προϊστάμενο στην εφορία Κυκλάδων και την πρώτη μέρα που πήγα με πήραν φύλακες να με πάνε για φαγητό στην Άνω Μερά, στο χωριό που είναι ψηλά πάνω. Mm-hmm. Καθώς πηγαίναμε, αριστερά κοίταξα κάτω, είναι ψηλά ο δρόμος και βλέπω τη θάλασσα, τον κόλπο του Πανόρμου και βλέπω και ένα μικρό βραχάκι κοντά στη θάλασσα. Και τους λέω, τι είναι αυτό, παιδιά, και κάτω. Μου λένε, είναι ο τάφος του Έαντα. Ο Έαντς, σύμφωνα με το μύθο, ο Έας είχε πνιγεί κάπου εκεί στον Καβοντόρο και εξεβράστηκε το... Μιλάμε για το γίγαντα τη Σαλαμίνα. Ναι. Όχι, είναι ολοκρός. Αυτός τον γίγαντα το ολοκρό. Αυτός είναι ο άλλος Έας. Ναι. Αυτός είναι ολόκρεος. Ναι. Που ήταν και βλάσφημος κιόλας. Mm-hmm. Είχε βλασφημίσει τους θεούς και mm-hmm. πνίγηκε στον Καβοντόρο. Λοιπόν, και εκεί ότι υπάρχει ο μύθος ότι φτιάξανε κάποιο τύμβο για τον Έαντα. Αυτό ο Τσάκος, ένας αρχαιολόγος, εγώ δεν το ήξερα τότε, είχε γράψει ένα άρθρο. Ότι ο τύμβος αυτός, ο Τσάκος είναι κλασικός αρχαιολόγος. Ο τύμβος αυτός είναι του Έαντα. Ο τύμβος του Έαντα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή του λέω, παιδιά, κάνουμε μια στροφή να κατέβουμε κάτω να το δούμε. Αυτό τι είναι. Με το που το βλέπω, περπατάω πάνω και βλέπω γεμάτο κεραμική νεολιθική. Μάζεψα μια χούφτα από χμές βελόν, από οψιανό. Και λέω, τι είναι αυτό, παιδιά, αυτό δεν είχε μια σχέση με τον Έαντα, εδώ είναι μια νεολιθικός οικισμός. Στη συνέχεια, μετά από κάνα δύο μήνες, οργάνωσα μια ανασκαφή το 1995. Σκάψαμε το 1996 και κατόπιν το 2001-2003, δηλαδή σκάψαμε 5 χρόνια. Mm-hmm. Βγήκανε πολύ σημαντικά πράγματα. Βγαίνουν λοιπόν πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία σε πόσο βάθος χρόνου πάνε, λες νεολιθική εποχή, αλλά ποια εποχή είναι τα αρχαιότερα? Νεολιθική εποχή είναι νεότερη νεολιθική, αρχή νεότερης νεολιθικής και είναι λίγο πριν το 5.000. Οι χρονολογίες, οι παλαιότερες δείχνουν αυτό, 5.50-5.100. Και μιλάμε για οικισμό ή για μια τυχαία, δύο τυχαία σπίτια που χτίστηκαν εκεί πέρα και υπάρχουν? Είναι οικισμός. Μικρός, όχι πολύ μεγάλος. Δεν κάνουν μεγάλους οικισμούς στην νεολιθική εποχή, ιδίως στα νησιά είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στη Θεσσαλία, mm-hmm. στην Ηπειρωτική Σε κάθε Ελλάδα. Περίπτωση όμως οικισμός, 7.000 ναι, χρόνων. Ναι, οικισμός σημαντικός, αφού από την πρώτη στιγμή ανακαλύψαμε ένα μεγαροειδές κτίσμα, τον τύπο του Μεγάρου, με τρία χωρίσματα, ακριβώς ίδιο όπως είναι στο Σέσκλο, στο Δημήνη και σε άλλους οικισμούς της Θεσσαλίας. Η ανασκαφή έβγαλε τέσσερις φάσεις κατοίκησης και η μία είναι πάνω από την άλλη. Και αυτό είναι σημαντικό, που σημαίνει δεν εγκατέλειπαν τον χώρο τους οι άνθρωποι. Κατοικήθηκε εντατικά για περίπου 300 χρόνια, mm-hmm. μέχρι το 4.700-4.800 κάπου εκεί μέσα. Υπάρχει δε, εκτός από το Μέγαρο, δίπλα σε αυτό, υπάρχει σε νεότερη φάση ένα κυκλικό κτίριο σαν θόλος. Δεν έχει ξαναβρεθεί στα νεολιθικά τέτοιο κτίριο. Ένα τελείως κυκλικό, με μια διάμετρο 7 μέτρα και μέσα σε αυτό βρέθηκαν τα σημαντικότερα πράγματα. Εκεί είχε τα ειδόλια, τα πολύ ωραία ειδόλια. Είχε μια κεραμική σπάνια γραπτή. Είχε δηλαδή χάλκινα ευρήματα και ένα χρυσό. Κάτσε, όταν λέμε χάλκινα ευρήματα εκείνης εποχής. Ναι, ο χαλκός είναι εποχή που υπάρχει ο χαλκός. Mm-hmm.
και υπάρχουν κάποιες περώνες για τα μαλλιά που βάζανε οι γυναίκες, κάποιες λαβίδες. Γίνανε εξετάσεις να δούμε από πού ήταν αυτός, ναι, ο χαλκός, ναι, και ούτε ο χρυσός. Λαύριο. Από το Λαύριο. Ναι, ο χρυσός δεν έγινε ανάλυση, αλλά το πιο λογικό είναι να ήρθε από την Τροάδα, από την περιοχή της Τρίας, ή αν μπορούσαν να πάρουν το Παγκαίο από τη Βουλγαρία. Για κάτι τέτοιο χρειάζονταν πλοία πριν 7.000 χρόνια. Ναι, αυτά μεταφέρονται με μετακινήσεις χερσαίες ακόμα, εκτός από θαλάσσιες, μεταφέρονται. Ναι, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση πριν 7.000 χρόνια η Μύλος ήταν νησί. Άρα χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα πλοιάριο. Η Μύκονος ήταν νησί και οπωσδήποτε χρειαζόταν πλοιάριο να πάει εκεί. Υπάρχουν μετακινήσεις πάρα πολλές. Αυτό δείχνει και εμπορικές σχέσεις, ναι, με την απέναντι ακτή της Ιωνίας, με την Μακεδονία, ναι, ίσως με το Λαύριο οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Δεν είναι το μόνο χρυσό που βρέθηκε στη Στελιά. Mm-hmm. Την Αιωλική εποχή έχουμε χρυσό στον Σέσκλο. Έχουμε. Πού αλλού έχουμε χρυσό? Σε 2-3 περιοχές στην Ελλάδα έχει βρεθεί. Έχουν ένα αντικείμενο χρυσό. Σημαίνει ότι έχουν γνώση του χρυσού. Έχουν γνώση του χρυσού, ναι, και της κατεργασίας του. Πιθανώς να μην το κατεργαζόντουσαν αυτοί εκεί στη Μύκονο ή αλλού, και το φέρναν έτοιμο από κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτό το χρυσό είναι μια επένδυση πάνω σε πιθανώς ξύλο. Είναι επένδυση, δεν είναι σκέτο ατόφιο. Επιχρήσωμα ήταν. Ναι, επάνω, έχει μια τρύπα όμως, που σημαίνει ότι αυτό κάπου χρησίμευε. Φοριότανε, ήταν κρεμαστό. Μπορεί να το φοράγανε, ναι. Mm-hmm. Και αυτή η θόλος, τι άλλο θα μπορούσε, τι θα ήταν? Σαν θησαυροφυλάκιο, σαν φυλακτήριο. Έχουμε πει πάρα πολλά για αυτή τη θόλο. Έχουν ακουστεί διάφορες γνώμες. Θα μπορούσαν ένα κέντρο, ένας χώρος εκπαίδευσης των νέων. Τεχνητών. Τεχνητών, κεραμοποιών. Ακόμα και ανθρώπων που επεξεργάζονται το χρυσό, το χαλκό, όχι το χρυσό. Mm-hmm. Και γιατί να την κάνουν στρογγυλή? Και όχι τετράγωνη. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Γιατί φτιάξανε αυτό το κτίριο? Γιατί δεν υπάρχει, δεν συνηθίζεται και αυτό. Και κόπος χρειάζεται, ναι, και άλλες γνώσεις αρχιτεκτονικές χρειάζονται για να κάνεις, ναι, κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να ξέρεις γεωμετρία, χρειάζεται να ξέρεις άλλα πράγματα. Άλλο βάζω 5 πλάκες στη σειρά και τις, ναι, σηκώνω προς τα πάνω, και άλλο φτιάχνω έναν κύκλο. Και πώς στεγαζόταν αυτό, δεν ξέρουμε. Και στέγη, ναι, ξέρουμε, κεραμική, τι, δεν ξέρουμε. Με ξύλα, προφανώς. Με ξύλα. Έχουμε τέτοια κτίρια κυκλικά πάντως στην Κρήτη πάρα πολλά. Κυκλικά έχει στην Κρήτη, αλλά νεότερα, είναι εποχή χαλκού. Νεότερα, ναι. Άρα μιλάμε σε κάθε περίπτωση 7.000 χρόνια πριν από σήμερα στη Μύκονο, ένας οικισμός πολύ σημαντικός. Τα ευρήματα που είναι? Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Μουσείο της Μύκονου, το οποίο δεν έχει μεγάλες αποθήκες, αλλά καταφέραμε να φτιάξουμε τότε κάποιες, πώς είναι οι βιβλιοθήκες, ας πούμε, με ράφια, έτσι, με ξύλο. Προθήκες, κάποιες προθήκες. Και φτιάξαμε και πάρα πολλά ξύλινα κυβότια σε ξυλουργό και τοποθετήσαμε και τα ευρήματα. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά. Όταν λες στιγμή, πάρα πολλά, 100-200 ή πάρα. Στην αρχή μαζεύαμε τα πάντα. Ναι, προφανώς. Δηλαδή όλη την κεραμική. Η κεραμική ήταν τόνη ολόκληρη. Μάλιστα. Αυτό γινόταν στην αρχή και γεμίσανε όλα αυτά. Η εφορία λοιπόν μας είπε θα σταματήσουμε την ανασκαφή, θα σας ξαναδώσουμε άδεια. Γιατί λέει πρέπει να νοικιάσετε αποθήκη ή να αγοράσει, το πανεπιστήμιο να αγοράσει ή να νοικιάσει αποθήκη στη Μύκονο, αν είναι δυνατόν. Μια ανασκαφή η οποία αποδίδει, έτσι. Ναι, δεν είναι μια ανασκαφή που σκάβεις χρόνια και δεν βρίσκεις τίποτα. Έχεις μια ανασκαφή η οποία αποδίδει. 5 χρόνια, αλλά έβγαλε υλικό, ναι, και σπάνιο υλικό και παλιό. Και μας αναγκάσανε να σταματήσουμε την ανασκαφή. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε ακόμα στο γύρω χώρο, mm-hmm, γύρω από το ύψωμα. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει γεμίσει μέσα, λέει, το... Μας γεμίσατε το μουσείο, ναι, μας γεμίσατε τις αποθήκες. Στη συνέχεια βέβαια, αυτό μας το είχαν πει και αρκετά πριν σταματήσουμε την ανασκαφή, και εμείς τι κάναμε, επιλογή πια. Ναι. Επιλέγαμε τα πιο καλά και φτιάξαμε έναν αποθέτη δίπλα στο... Έχουμε βάλει και σημάδια, ένας αποθέτης, που εκεί βάζαμε μέσα τα...
ίσο νοσημασία κομμάτια. Ναι, αυτό λίγο μοιάζει όμως με τον γιατρό που πρέπει να αποφασίσει από το δωμάτιο ποιος θα πεθάνει και ποιος θα ζήσει. Είναι άσχημη ναι. απόφαση. Φαντάζομαι με πόνο καρδιάς την κάνει ένας αρχαιολόγος ναι, την απόφαση. Δεν μπορείς να μαζέψεις και τα πολύ μικρά κομμάτια, τα τρίματα δηλαδή. Βγαίνουν, σπάει ένα τα τρίματα και κάνει όχι. Τα τρίματα όχι. 200 κομμάτια, ναι. Αν και για μένα πρέπει να μαζεύονται όλα, αλλά τέλος πάντων, έτσι πάμε παρακάτω. Είναι, ναι. είναι βαριά απόφαση πάντως για έναν αρχαιολόγο να κρατάει κάτι ναι, στα χέρια ναι. του και να λέει αυτό το ξαναθάβω. Το ξαναπετάω ναι, μέσα. Δεν το πετάμε. Δεν το πετάς, αλλά το πετάς. Αυτά θα βρεθούν. Από κάποιον στο άλλον. Μέλλον. Α, ναι, ναι, στο μέλλον. Κάποιο ανασκαφέα θα ξαναπάει εκεί. Προφανώς. Από πολλά χρόνια. Προφανώς. Άμα αλλάξουν υπουργοί, πράγματα, καταστάσεις, ναι. πολιτικές κλπ. Αλλά τι έχει ξαναγίνει, σου έχει ξανατύχει αυτό να σου πούνε αγόρασε μια αποθήκη, νίκιασε μια αποθήκη για να τα βάλει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και δεν βρέθηκε ναι. ένας άνθρωπος να σου πει: Ελά, εδώ ρε φίλε, εδώ έχω ένα υπόγειο. Βάλ τα μέσα τα πράγματα αυτά να μην χαθούν. Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε εκεί πέρα. Δεν βρέθηκε. Είχα απευθυνθεί και στο Δήμο, αλλά δεν βρέθηκε μια λύση. Ολόκληρος Δήμος Μυκόνου δεν είχε μια αποθήκη, δεν είχε ένα μαντρί. Σίγουρα είχε αποθήκες, αλλά. Εντάξει, ο Δήμος είναι πολύ απασχολημένος με πολλά θέματα, ιδίως το καλοκαίρι που έχει τα προβλήματα με τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά μας βοήθησε. Τα πρώτα χρόνια βοήθησε πολύ ο Δήμος. Ένας δήμαρχος με τον οποίο είχαμε καλή συνεννόηση. Στη συνέχεια άλλαξαν οι δήμαρχοι. Δεν είχαμε τόσο μεγάλη έτσι, υποστήριξη από αυτούς. Πάντως, γενικώς, ναι. Τι, η Μύκονος έχει κάτι άλλο ορατό να το βλέπει ο κόσμος αυτής της εποχής να επιδείξει. Ναι, κατά τη διάρκεια που σκάβαμε εμείς, ένας αρχαιολόγος που δούλευε στη Μήλο, μία μπουλντόζα πήγε στην κορυφή ενός λόφου που είναι μέσα στην πόλη και κατέστρεψε λιγάκι, αλλά τον προλάβανε ας πούμε, ένα θολωτό με κυναϊκό τάφο πάνω σε μια κορφή. Πιθανόν να είναι του Έαντα. Αυτός προφανώς να είναι του Έαντα. Μπορεί να είναι ο Αίας αυτός. Ή μπορεί να είναι ένα κενοτάφιο ή ένα μνημείο του ναι, υπέρ αυτού. Βρήκανε μέσα σκελετό, δεν ξέρω αν βρήκανε. Αυτός ο αρχαιολόγος που το έσκαψε ήταν κλασικός, δεν ήταν προϊστορικός. Και έχουμε θέματα εδώ τώρα, έτσι. Ναι, μάζεψε τα πράγματα, τα έβαλε στο μουσείο, αξιόλογα πράγματα, αγγεία, ωραία. Χρονολογείται ο τάφος ακριβώς. Πότε? Χρονολογείται τέλος της Μικυναϊκής, ταιριάζει και με ταιριάζει, το δηλαδή. Λογικό πόλεμο, το ωραία. Τέλος του πολέμου. Ναι. Ναι. Άρα πολύ πιο πιθανό να είναι αυτός του Αίαντος. Θέλανε να κάνουν στο χώρο αυτό που σκάψανε να κάνουν πισίνα πάνω στην κορφή. Πισίνα και να βλέπεις, να κάνεις μπάνιο και να βλέπεις το τοπίο. Ας πούμε. Εν τέλει. Λοιπόν, τελικά έμεινε έτσι. Ο τάφος υπάρχει, αυτός δεν χάλασε. Δηλαδή είναι ένα μνημείο μετά τη Φτελιά αξιόλογο, ναι. προϊστορικό. Αλλά η Φτελιά πάει 7.000 χρόνια πριν από σήμερα. Πάει εκείνο, πολύ πιο πριν εκεί δεν και είναι αυτό. Είναι και χωριό μεγάλο. Είναι οικισμός. Άλλο σημείο η Μύκονος έχει τις 7.000... Έχει κάποια κλασικά, τα κλασικής περίοδου, ελληνιστικά. Έχει. Και έχει παντού πινακίδες. Δηλαδή κάποια στιγμή η εφορία φρόντισε και έβαλε πινακίδες στα πάντα. Για τη Φτελιά δεν έβαλε. Λοιπόν, στη Φτελιά όμως είχε τους λόγους της να μην βάλει. Ποιοι ήταν δηλαδή, οι λόγοι? Τη Φτελιά δεν τη συμπάθησε κανείς από τους αρχαιολόγους και τους προϊσταμένους της εφορίας. Τι σου είπα, χαλαγή. Διότι η Φτελιά. Οι προϊστάμενοι αυτοί ήταν κλασικοί, μάλιστα ο σημερινός είναι βυζαντινός αρχαιολόγος. Δεν λέω ότι αδιαφορούν οι άνθρωποι, αλλά είναι αλήθεια ότι αλλιώς ο προϊστορικός το βλέπει και αλλιώς οι άλλες ειδικότητες, ας πούμε. Και τελικά δεν υπάρχει μία πινακίδα, ο χώρος καταστρέφεται. Όταν λες καταστρέφεται, επειδή είναι εκτεθειμένος στον καιρό. Έχει εκτεθεί, ναι. Εμείς είχαμε βάλει από πάνω. Είχαμε σκεπάσει με ξύλα και τσίγκους και πέτρες βαριές, γιατί έχουμε πάει σε βάθος. Τα κτίρια αυτά φτάσανε και σε 2 μέτρα βάθος. Ιδίως το κυκλικό κτίριο είναι 2,5 μέτρα βαθύ κάτω. Οπότε και μπορεί να πέσει και κανείς και να μας κυνηγάνε μετά. Λοιπόν, τα φροντίσαμε αυτά. Όμως αυτά τα πήρε ο αέρας, φύγανε. Αδιαφόρησε τελείως η εφορία. Δεν έχει φτιάξει το χώρο καθόλου. Και ενώ είχα προτείνει εγώ στέγαστρο να γίνει, ένα στέγαστρο ή να στερεωθούν οι τείχοι, γιατί ανεβαίνουν πάνω και ζώα, έτσι, και κατσίκια και άνθρωποι. Πέφτουν οι πέτρες σιγά σιγά.
Ναι, ο χώρος είναι χάλια. Δηλαδή είναι εκτεθειμένος. Ναι, ναι. Δηλαδή ενδέχεται μετά από 5 χρόνια να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Να είναι όλα λύθη και κέρα, μία τάκτος ερημένη. Με την αλματώδη αύξηση του τουρισμού και με όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό, αρχίζει και φοβάσαι και λες ότι μπορεί να πάνε να στήσουν κανένα ξενοδοχείο δίπλα. Ήδη υπάρχουν κάτι ενοικιαζόμενα δωμάτια που είναι σε πολλά πολύ μικρή απόσταση. Αυτά γίνανε τελευταία. Είχα πάει πριν 2 χρόνια και τα είδα. Παλιά ήταν, είχε μια ακτίνα 400-500 μέτρα γύρω-γύρω, άχτιστη. Μπορεί να πάνε να χτίσει και πάνω κανείς, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει απαλωτριωθεί ο χώρος, είναι του δημοσίου ή... Ναι, ναι, έχει γίνει αρχαιολογικός χώρος. Έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Δεν ξέρω αν είναι του δημοσίου, μπορεί να είναι και ιδιωτικός χώρος. Ακόμα. Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρεις. Πάντως εμάς δεν μας ενόχλησε κανείς να μας πει, να έρθει και να μας πει. Είναι το χωράφι μου. Άρα λοιπόν, έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος. Ναι, φαντάζομαι, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Δεν ήταν, λέγανε ότι είναι ο τάφος του Έαντα. Δεν υπήρξε και ΕΑΣ, διότι βρήκαμε που ήταν ένα μυκηναϊκό όστραγο, που σημαίνει ότι... Είναι πολύ πιο πριν. Ναι. Αντίστοιχης εποχής, 5.000 π.Χ., 7.000 χρόνια πριν από σήμερα, στις Κυκλάδες, τι έχουμε. Έχουμε στην Κύθνο, νομίζω, στο Μαρουλά. Ο Μαρουλάς είναι πολύ πιο πριν. 11.000. Όχι. Είναι... 8.800-8.700. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δεν είναι 9.000 π.Χ. 11.000 χρόνια, ναι. Σου λέω εγώ πριν από σήμερα. Α, λες πριν από σήμερα. Ναι, βέβαια, έτσι, ναι, θα το πάμε. 11.000 χρόνια, για να καταλάβει ο κόσμος το νούμερο και το μέγεθος. Γιατί... Ναι, ναι. Έτσι, τέλος πάντων. Έχουμε... Νεολιθικό έχουμε στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στο Σάλιαγκο. Ναι. Ο Σάλιαγκο. Το νησάκι. Το νησάκι, οι Άγγλοι. Το νησάκι, είναι, ναι, λίγο νεότερος από το. Δηλαδή, οι Κυκλάδες, δηλαδή, για πόσα νεολιθικά έχουν να καυχόνται, όπως της Μυκόνου. Στις Κυκλάδες έχει νεολιθικές θέσεις στην Άξο. Ένα, που είναι μεγάλο νησί και δεν, ναι, θέλει τόσο πολύ διαφήμιση. Αρχαιολογική, ναι. Έχει στην Άξο, έχει στη... Στο Σάλιαγκα που δεν πατάει κανείς γιατί δεν είναι επισκέψιμο. Είναι ένα νησάκι, είναι ένα, ναι, νησάκι, ναι, μικρό μέσα στο μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου. Δεν υπάρχουν πολλά. Άρα θέλω. Πού πήγαινε η ερώτηση. Στην Αμοργό έχει κάτι κάποια. Στην Αμοργό, επάνω. Πάλι έχει ένα μονοπάτι που δεν μπορείς να πας εκεί πέρα κάτω. Πού πήγαινε η ερώτηση. Δεν είναι ότι έχει κάθε νησί 5 αρχαιολογικούς χώρους νεολιθικής εποχής στις Κυκλάδες. Οπότε ρε παιδιά, τι να το κάνουμε και αυτό εδώ πέρα. Άλλο ένα μας βαραίνει. Είναι μοναδικό, θα έλεγα. Είναι έτσι και δεν είναι. Ναι. Άρα λοιπόν, ως μοναδικό, εγώ ξέρω, το φτωχό μου μυαλό λέει ότι ως μοναδικό πρέπει να το φροντίσεις και να το αναδείξεις. Όχι να το αφήνεις έτσι να πετάγεται, να χαλάει στο βρόντο. Ή έχω άδικο. Ναι, είναι, η Φτελιά είναι σπάνια περίπτωση νεολιθικού οικισμού στις Κυκλάδες τώρα. Και όλοι απορούν και λένε, καλά, πως πήγε στη Μύκονο, άλλοι πηγαίνουν και κάνουν τουρισμό, κάνουν κλάμπινγκ το βράδυ και εσύ πήγες να σκάψεις νεολιθικά. Αυτό μου το έχουν πει πολλοί. Ναι, αυτό έχει μια δόση ηρωνίας, παύλα, αλήθειας. Παρ' όλα αυτά όμως και τα βράδια με τους φοιτητές μας πηγαίναμε στην πόλη και κάναμε κι εμείς τη ζωή που, εκεί, ναι, βέβαια. Ναι. Τι άκουσες από τους ντόπιους όταν τους έλεγες εδώ πιο κάτω έχετε ένα μοναδικό οικισμό. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι στη Μύκονο οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, βγάζανε και μια εφημερίδα. Από τότε που σκάβαμε εμείς, αυτοί οργανώσανε και 2 φορές διάλεξη στα Ματογιάννια, που είναι ο κεντρικός δρόμος, υπάρχει ένα πνευματικό κέντρο. Και μου έκανε εντύπωση που οι Μυκονιάτες, ήταν βέβαια χειμώνας, ήρθανε αθρώα προσέλευση, όλος ο κόσμος μαζεύτηκε και κάνανε φοβερές ερωτήσεις μετά και αρχίσανε να μου λένε, να έρθετε και στο κτήμα μας εμείς που είναι στο τάδε μέρος και έχουμε και εμείς κάτι αρχαία. Θέλω να έρθετε να τα δείτε. Δηλαδή, μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν έχουν αλωτριωθεί οι άνθρωποι όπως νομίζουμε. Γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι η Μύκονος έχει λαϊκό πολιτισμό πολύ μεγάλο. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση τόσα χρόνια. Έχω γνωρίσει, κάνουν τα χειροσφάγια τους οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί. Μπορεί να έχουν ξενοδοχεία και να έχουν χρήματα. Παράλληλα όμως έχουν ζώα. Έχουν ακοπάδι ζώα που το βόσκουν. Έχουν γουρούνια τα οποία κάνουν τα χειροσφάγια τους. Δηλαδή υπάρχει μια ποιότητα σε πολλούς ανθρώπους. Βέβαια έχουν μπει ξένα στοιχεία μέσα.
έχουν μπει. Όπως παντού αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα. Και από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό, να μην πούμε ονόματα από πού. Ναι. Ναι. Γι' αυτό συμβαίνουν και πολλά έκτροπα. Δεν υπάρχει μια λύση, δεν μπορεί τώρα να βρεθεί ένας χώρος να εκτεθούν αυτά τα ευρήματα της φτελιάς. Αυτό είναι ένα άλλο. Στην Ανομερά δεν θα μπορούσε θέμα. Να γίνει. Μια στιγμή. Το μουσείο καταρχάς. Είναι μεγάλο το μουσείο, δεν είναι μικρό. Είναι γεμάτο από προθήκες από τα ευρήματα της Ρήνιας, τα οποία προήλθαν από. Είχαν μαζέψει τους σκελετούς κάποτε από τη Δήλο και πήγαν και τους θάψαν σε ένα σημείο για να μην μολύνουν το νησί του Απόλλωνα, ας πούμε. Όπως έλεγε, ναι. Ναι. Πώς ήταν η παράδοση. Αυτό σκάφτηκε πριν από 100 τόσα χρόνια και είχαν ένα συντηρητή που τα κόλλησε, τα συμπλήρωνε χρόνια μέχρι που τυφλώθηκε ο άνθρωπος. Ένας μοναδικός συντηρητής συντήρησε όλα αυτά τα εκατοντάδες αγγεία που είναι μεγάλα με παραστάσεις επάνω και γεμίσαν όλες τις προθήκες με αυτά τα αγγεία. Δεν είχε τίποτα άλλο μέσα. Όταν εμείς βρήκαμε τη φτελιά, πριν φύγω από προϊστάμενος και πάω κάπου αλλού, σε άλλη εφορία, εγώ έφτιαξα μία μεγάλη προθήκη και έβαλα μέσα, είχα ένα συντηρητή, κόλλησε τα ωραία τα αγγεία, τα μικυναϊκά, τα νεολιθικά και τα σπουδαιότερα βρήματα και τα τοποθετήσαμε εκεί. Και σκεφτήκαμε ότι ένας ξένος που έρχεται δεν μπορεί να βλέπει αυτό το μονότονο πράγμα. Ναι, μεν είναι αρχαία, αλλά τα ίδια. Είναι ακριβώς όλα ίδια τα αγγεία. Αρχαϊκής, κλασικής εποχής. Και βάλαμε και τα νεολιθικά. Μόλις έφυγα, τα πήραν και τα ρίξαν στην αποθήκη μέσα. Και αυτά. Ναι, όλα μέσα. Ναι. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια γίνονται εκθέσεις. Γίνονται εκθέσεις κοσμήματος. Κοσμήματα λαλαούνης και διάφορα τέτοια. Και μια φορά που πήγα στη Μύκονο. Στο μουσείο. Στο μουσείο. Ναι. Φεύγουν τα ευρήματα και βάζουν μέσα. Φεύγουν οι προθήκες με τα ευρήματα, ναι, και μπαίνουν και οι προθήκες των κοσμημάτων, ναι, που γίνεται έκθεση. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό βέβαια, αλλά συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια η εφορία οργανώνει τέτοιες εκθέσεις σε πολλά νησιά. Και αν έρθει ανάποδο ένα αγγείο μέσα και σπάσει, ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Αλλά πάμε παραπέρα στη μεταφορά. Ναι. Το να βγάλω από ένα μουσείο, το οποίο είναι δημόσιο ίδρυμα, να βγάλω από ένα μουσείο το αρχαιότερο εύρημα που έχει το μουσείο αυτό που βρέθηκε, ναι, σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το νησί, και να το βάλω στην αποθήκη, να μην το βλέπει ο κόσμος, σημαίνει ότι εγώ που θα πάω και θα είμαι από τη Σουηδία, από τη Φινλανδία ή από οπουδήποτε, δεν θα ξέρω ότι αυτή η περιοχή, αυτό το νησί έχει ευρήματα, κατοικείται από την 7η χιλιετία, από την 5η χιλιετία, δεν έχει 7.000 ναι, χρόνων ιστορία, έχει 500 χρόνων, έχει 1.000 χρόνων, ή μοιάζω με εσάς. Αυτά υπάρχουν όμως και στα βιβλία που κυκλοφορούν εκεί στους τουρίστες. Ποιος αγοράζει βιβλίο? Γράφουν. Πόσοι αγοράζουν βιβλία? Έχει δηλαδή περάσει δηλαδή ένα σκαφί της Στελιάς, έχει μπει μέσα ότι τα αρχαιότερα που έχει βρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι αυτά, είναι αυτός ο οικισμός. Ο οποίος δεν έχει πινακίδα, κανείς δεν πάει βέβαια. Και τα ευρήματά του σε είναι κάθε στην αποθήκη. Εμένα προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό ίσως με μειοδοσία. Όταν αφαιρείς τα αρχαιότερα ευρήματα ενός τόπου από το μουσείο, από το να είναι ορατά στον τουρίστα που μπαίνει μέσα στο μουσείο και του έχεις μόνο μια συγκεκριμένη περίοδου ευρήματα, ναι, εγώ αποκομίζω την αίσθηση, την εντύπωση, φεύγοντας από εκεί, ότι πιο πριν δεν υπάρχει τίποτα, αλλιώς θα μου τα δείχνανε οι άνθρωποι, θα ήταν εδώ. Αυτό για μένα σημαίνει ότι, ναι, κόβω, παίρνω ένα ψαλίδι και κόβω Λέει, την ιστορία. Ο Μήκονος δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι. Ή μάλλον δεν έχει τίποτα, γιατί αυτά τα φέρανε από τη Ρήνια. Από τη Ρήνια. Ναι, ακόμα χειρότερα. Δεν έχει τίποτα. Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερη εντύπωση. Και αν τύχει τώρα κάποιος από αυτούς και πάρει ένα βιβλίο, και αν τύχει να τα ανοίξει, και αν τύχει να πέσει στη σελίδα, θα δει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Αυτό είναι εμένα που με εξοργίζει. Και παράλληλα, δεν έχουμε έναν άλλον χώρο σε ολόκληρη Μύκονο να γίνει αυτό το μουσείο της Στελιάς, να λέει τα μουσείο νεολιθικής εποχής της Μυκόνου, ναι, να βγάζει μάτια, γιατί και μόνο που θα δεις τον τίτλο θα τρέμεις. Έτσι, και να είναι όλα αυτά τα ευρήματα σου μέσα. Και που δεν το έχω ακούσει καμία προγραμματική δήλωση κανενός δημάρχου από τότε. Όχι, τελικά ναι, τα τελευταία, εδώ και πολλά χρόνια, δεν ενδιαφέρεται ο Δήμος, ενδιαφέρονται. Και θα σου έλεγα και κάτι ακόμα, ότι είσαι μάρτυρας, μάλλον είσαι από τους προτεργάτες, γιατί είπαμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και μοναδικό,
θα πει μοναδικό έβριμα, μοναδικό στόλος, μοναδικό κυκλικό οικοδόμημα στις Κυκλάδες. Έτσι αυτό θα υπάρχει κάτι ακόμα πολύ, πολύ σημαντικό, τα ευρήματα της στελίδας της Νάξου, και πρέπει να τα πούμε, γιατί τώρα μια που μιλάμε για τις Κυκλάδες... Της στελίδας. Ναι. Ναι, η στελίδα όμως είναι ένα βουνό ολόκληρο, το οποίο έχει ευρήματα από 100-200 χιλιάδες χρόνια. 270 λέει το Πανεπιστήμιο του, ναι, Καναδά. Αλλά δεν είναι στρωματογραφημένα. Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, εγώ το μιλάω με σένα τώρα, γιατί εσύ έχεις υποδείξει το χώρο. Λοιπόν, επειδή εγώ τον είχα εντοπίσει το χώρο και τον είχα γράψει σε ένα βιβλίο το 2006, είχα μαζέψει και υλικό, αυτό τα αλήθινα εργαλεία. Στη συνέχεια πήγε ο Κάρτερ και άρχισε να κάνει έρευνες. Τον πρώτο χρόνο, επειδή είμαστε φίλοι και παλιοί συνεργάτες, με κάλεσε. Πήγα μια εβδομάδα και κάθισα, είδα την αρχή της έρευνας. Βασικά αυτό το βουνό έχει πάνω θάμνους και υπάρχουν κάποια μονοπατάκια που διασχίζεις και σκίζεις και τα πόδια σου κιόλας, και έπρεπε να ναυοκατεβαίνεις όλο αυτό το βουνό και να μαζεύεις τα επιφανειακά ευρήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, έχει γεμίσει το μουσείο της Νάξου. Όμως δεν έχει στρωματογραφία, δεν έκανε μία τομή που να βρει τα στρώματα. Έτσι, και να πει, γιατί απάνω έχει μεσολυθικά, σαν και αυτά που βρήκα στη Γύθνο. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί μεσολυθικά εργαλεία γύρω στο 9.000, λέμε. Μετά έχουμε αρχή, τέλος παλαιολιθικής, έχουμε μέση παλαιολιθική, όλες τις φάσεις. Ναι, ξέρεις. Γιατί είχε το υλικό, υπήρχε αυτό το καλό υλικό, αυτό το που είναι σαν οπάλιος, ας πούμε, ένα άσπρο υλικό. Και χρησιμεύε σαν λατομείο για όλες αυτές τις εποχές. Ξέρεις τι παθαίνεις εσύ και όλοι οι άνθρωποι που ασχολείστε με όλα αυτά, σαν τους γιατρούς που λένε μια ασθένεια και τη λένε, ενώ ο άλλος τρομάζει που την ακούει, ναι, έτσι και εσείς λέτε μεσολυθικά και το περνάτε σαν να είναι να καλέσω το ταξί. Λέτε, ξέρω εγώ, παλαιολυθικά 200.000 χρόνων και λέτε να πάρουμε, να πιούμε έναν καφέ. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντική γεωπολιτική για το Αιγαίο μας, είναι σημαντική πολιτική για το Αιγαίο μας, γιατί θα το ξαναπώ ότι πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων και των ευρημάτων. Αυτό είναι πολιτική. Ναι. Έτσι. Και με την πολιτική, με την αρχαιολογία, μπορείς να αποδείξεις πράγματα. Να αποδείξεις ότι δεν ήταν κούφιες νησίδες αυτά τα πράγματα, δεν ήταν ακατοίκητες, δεν έμενε κανείς εδώ πέρα πάνω, ότι δεν είχε εμπόριο, δεν είχε κίνηση, δεν είχε σχέσεις. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα νησιά, έτσι, αυτά τα ευρήματα καταρρύπτουν όλο αυτό τη χαζομάρα και των νοσταλγών μιας γαλάζιας πατρίδας, ας πούμε. Που, ναι, λέει, δεν ήταν τίποτα και ήταν κάτι νησιά πεταμένα σε μια... Συγκριτέωνε ότι οι μεσολυθικοί από το 9.000 που ζουν στις Κυκλάδες, στα νησιά γενικά, το νότιο Αιγαίο, πηγαίνουν και απέναντι. Βρήκαμε στην Ικαρία ένα, σαν την Κύθνο, ένα μεσολυθικό, ναι, ναι, οικισμό. Το θυμάμαι, ναι. Που είναι πάρα πολύ κοντά. Ήσουν με τον Πολωνό εκεί πέρα. Με τον Κοσλόφσκι. Με τον Κοσλόφσκι. Συνεργάτη. Ναι, ναι, μιλάγαμε, ναι. Επίσης στους φούρνους εντόπισα μια άλλη θέση, μεσολυθική. Αυτά. Τι ωραία που τα λες έτσι. Εντάξει, το λες μεσολυθική, σαν να λες μουσακάς. Ναι, κοίτα. Δεν είναι έτσι. Μπορέσαμε από την εμπειρία, που είχαμε στην Κύθνο και το Αγιούρα και το Σπύλο του Κύκλωμα, ναι, μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε τη δεκαετία του 90 ποια είναι τα μεσολυθικά εργαλεία. Ποια είναι τα νεότερα νηστική, γιατί και οι συνάδελφοι, οι προϊστορικοί, δεν έχουν σκάψει αλλού μεσολυθικά. Εκτός από εμάς δεν σκάψανε. Αυτό λέω. Είσαι, ναι, ο μόνος που έχεις μια τέτοια και εμπειρία. Έχουμε μια εμπειρία και μάλιστα έφτασε στο σημείο ο Κοσλόφσκι να πάει να μελετήσει στην Κύπρο ένα υλικό. Τον κάλεσε ένας Αμερικάνος που είχε βρει πάνω σε μια χερσόνησο στη νότια μεριά της Κύπρου. Και μελέτησε κάποιες χιλιάδες εργαλεία, τα οποία ήταν μεσολυθικά από το Αιγαίο. Ακριβώς το ίδιο, ήδη τύποι εργαλείων, όπως στην Κύθνο, στην Ικαρία. Δηλαδή χοντρικά, για να το πούμε, το καταλάβει, ναι, ο κόσμος, 10.000 χρόνια πριν από σήμερα, ταξιδεύανε από την Κύπρο, ναι, έτσι, ναι, στις Κυκλάδες. Δεν υπάρχει άλλη, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο για αυτά. Είναι από το Αιγαίο, πήγανε και κάτω. Εγώ το έχω προχωρήσει. Δεν κάνεις πολιτική με αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες δεν είναι. Αυτό κάνεις πολιτική, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνουν οι άνθρωποι. Πηγαίνουνε, ξεκινάνε από τα Γιούρα, ας πούμε. Πηγαίνουν, ακολουθούνε. Δεν πάνε μέσα από το Αιγαίο, που είναι δύσκολη θάλασσα. Μπορεί να πάνε
να περάσουν από την αλυσίδα των νησιών, ας πούμε, και να πάνε απέναντι στη Μικρά Ασία, μικρασιατικά παράλια, και να κατεβαίνουν από εκεί κάτω, σιγά σιγά. Γι' αυτό έχουμε βρει εκεί μεσολυθικές θέσεις, οι οποίες είναι αιγιοπελαγίδικες θέσεις, μεσολυθικές. Και σιγά σιγά να φτάσουν στο Καστελόριζο, που είναι κομβικό σημείο. Το έχω πει και έχω προτείνει να κάνω μια επιφανειακή έρευνα στο Καστελόριζο, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι στρατός πάνω, έχει πολύ στρατό. Τι πάνε να πει, δεν γίνεται. Με έχουν αποθαρρύνει. Άμα υπάρχει άδεια, γίνεται. Με έχουν αποθαρρύνει όλοι. Αυτό. Και εκτός αν κάποιος στρατηγός ή κάποιος βαθμοφόρος έχει κάποια ευαισθησία σε αυτά και αφήσει ένα αρχαιολόγο να ανέβει πάνω και να το ψάξει. Γιατί έχω στοιχεία ότι το νησί αυτό, ιδίως η Ρώ, το Καστελόριζο είναι βουνό βασικά, ενώ η Ρώ είναι κάπως επίπεδο το νησάκι, χαμηλό, βρίσκουν χιλιάδες κομμάτια οψιανό επάνω. Οψιανό, έχουν φέρει και δείγματα, τα οποία είναι από μήλο. Από μήλο ή από νήσερο, από γυαλί. Και τι είναι, ένα χιλιόμετρο απέναντι είναι η... το ΚΑΣ, αυτό το χωριό, το τουρκικό. 800 μέτρα, λοιπόν, κολυμπώντας. Ναι, και στα ορεινά πάνω της τουρκικής πλευράς τώρα, ένας αρχαιολόγος γνωστός έχει σκάψει τα τελευταία χρόνια ένα σπήλαιο και έχει βρει εργαλεία ίδια με αυτά του Αιγαίου, μεσολυθικά, πάνω στο σπήλαιο. Και το έχει κάνει άρθρο και το λέει μέσα. Άρα λοιπόν λέμε 10.000 χρόνια οι κάτοικοι από το Αιγαίο κάνανε πηγαίνανε στη Μικρά Ασία. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι πολιτική και δεν καταρρύπτει όλους τους παράμυθους της εποχής μας, τι συζητάμε που λέει είμαστε στη Μικρά Ασία, λέει ξεριζωθήκαμε, λένε οι Μικρασιάτες πριν 2.000 χρόνια από εδώ, πριν 3.000 χρόνια είχαμε πολιτισμό εδώ πέρα. Με ποιοι 3.000, 15.000 χρόνια έχεις πολιτισμό εδώ πέρα. Γιατί φοβάσαι να το πεις, γιατί εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου με ανθρώπους που φοβούνται να πούν αριθμούς, που φοβούνται να πούν χρονολογίες και χιλιετίες. Και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που μας έχεις δώσει σε όλους εμάς που το συζητάμε όλα αυτά. Έχουμε στοιχεία και τα λέμε. Αυτό και λέω. Τα λέμε στη τύχη. Μα, και εμείς δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε χωρίς στοιχεία. Τα στοιχεία τα αντλούμε από σένα. Έτσι. Πες μου κάτι να γυρίσουμε στη Μύκονο. Υπήρχε ζωγραφική στα αγγεία, στα θραύσματα, υπήρχε γραφή, υπήρχε γραπτή διακόσμηση. Η κεραμική της Μύκονου συνήθως είναι μονόχρωμη. Δεν έχει διακόσμηση επάνω. Έχει πολύ ωραία σχήματα, αλλά δεν έχει. Τα μόνα γραπτά τα βρήκαμε στο κυκλικό κτίριο. Εκεί δηλαδή ήταν γεμάτο μέσα, εκατοντάδες κομμάτια με αγγεία που είχαν κόκκινο και άσπρο. Είχαν άσπρο και κόκκινο χρώμα, είναι πολύ σπουδαίο. Από όχρα ή από τι? Το κόκκινο ήταν με οξύδια σιδήρου και το άσπρο, τι ήταν το άσπρο? Ήταν αυτό που υπάρχει ορυχείο στην Τίνο, γιατί αυτό το υλικό το άσπρο, το οποίο τρίβεται κιόλας. Ναι, σαν σαπούνι που είναι αυτό, δεν λες. Είναι σαν σαπούνι, ναι, και ναι, μάλιστα βρήκαμε ένα ειδόλιο που είναι από αυτό το υλικό. Μάλιστα αυτό το ορυχείο που είναι στην Τίνο το έχει ένας γνωστός πολιτικός. Τι εννοείς το ορυχείο το έχει ένας πολιτικός? Είναι ιδιοκτησία. Είναι υλικό το οποίο υπάρχει μόνο στην Τίνο. Και από εκεί το φέρνανε, γιατί κάναμε ανάλυση. Ναι. Στο Δημόκρητο. Έχω μέσα στο πρώτο βιβλίο, έχω μια αρχαιομετρική, ένα αρχαιομετρικό άρθρο, το οποίο εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, για τις βαφές των αγγείων και γενικά για τα αγγεία. Άμα δεις τον πυρήνα μέσα του αγγείου, βλέπεις πετρώματα μέσα. Ναι. Και μέσα έχει, τι έχει? Έχει το πέτρωμα της Μυκόνου, το οποίο είναι ηφαιστειογενές πέτρωμα, έτσι. Αυτό το σκούρο, μαύρο χρώμα, ας πούμε. Έχουν γίνει αναλύσεις, πάρα πολλές αναλύσεις και στα μέταλλα, εκτός από το χρυσό, είπαμε. Οψιανός από τη Μήλο. Οψιανός από τη Μήλο. Τη Μήλο. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει ότι αυτό το αρχαίο ορυχείο το έχει ένας πολιτικός. Μα είναι ιδιοκτησία του. Τι είπα να πει αυτό? Προφανώς πολιτικός είναι υπέρ το καλό του δημοσίου συμφέροντος που έχει μετρά. Είχε χωράφια εκεί πέρα. Φαίνεται είχε εκτάσεις. Ωραία, και βρήκανε στα χωράφια, στα πολλά χωράφια που είχε ο πολιτικός, βρέθηκε και ένα αρχαίο ορυχείο. Δεν θα πρέπει να πει εγώ είμαι παιδί του λαού, εκλέγομαι από εσάς, αυτό σας το δίνω, ελάτε να το επισκέψουμε. Είναι μεγάλη οικογένεια πολιτικών. Τώρα ακόμα χειρότερο. Όνομα, δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Εμένα με ενδιαφέρει, πώς σκέφτεται αυτός ο πολιτικός. Ο Πασόκ ήταν αυτός. Ναι. Δεν πανάνε και του... Αξιόλογος και γνωστό άτομο. Ναι. Ναι. Και δεν προσέφερε αυτό το ορυχείο για κοινή επίσκεψη στον κόσμο με ένα διάδρομο ξέρω μέσα. Ότι αυτό το ορυχείο τώρα
Προφανώς δουλεύει. Να υπάρχει αυτό, ένα μοναδικό υλικό, ναι, στο αλλά το είχαν ανακαλύψει οι Μικονιάτες και πήγαιναν εκεί και το έφερναν στο... Ναι, εμπορεύονταν με ντόπιους, ναι, ναι, τινιακούς εκεί πέρα και τους λέγανε εμείς θέλουμε από αυτό, πολύ σημαντικό. Οπότε αυτό το υλικό έχει μπει απάνω στο αγγείο χωρίς να έχει ψηθεί. Και γι' αυτό πώς το ανακαλύψαν. Δεν είχε ψηθεί. Από πάνω σαν επίστρωση. Σαν επίστρωμα πάνω, προφανώς με κάποιο είδος κόλλας και κολλούσε απάνω, γιατί όταν το έπλαινε αυτό έφευγε. Γι' αυτό τους, δεν τα πλέναμε τα αγγεία αυτά, τα καθαρίζαμε με μηχανικό καθαρισμό για να παραμείνει η διακόσμηση. Το άσπρο με το κόκκινο. Και το κόκκινο δεν είναι ψημένο. Είναι επίθετα. Ναι. Κλίβανος στο... βρέθηκε. Κλίβανος όχι. Όχι. Άρα. Κάπου εκεί κοντά θα υπήρχε. Οι κλίβανοι δεν ήταν την νεολιθική εποχή, δεν ήταν κατασκευές. Μάλιστα. Ήταν ένας λάκκος, ένας, ναι, μεγάλος λάκκος, όπου τα τοποθετούσαν τα ωραία τα αγγεία πάνω, βάζανε κάποια καύσιμη ύλη και μέσα στο λάκκο τα παρακολουθούσαν 24 ώρες να ψηθεί ο πυλός. Μάλιστα. Αυτή είναι η τεχνική. Έχεις κάποιο όνειρο για αυτή την περιοχή, για αυτή τη δουλειά σου, για αυτόν τον κόπο σου? Όνειρο. Για τον κόπο που έκανα στη Μύκονο. Ναι. Εντάξει, μία ευχή ή ένα όνειρο θα ήταν να αξιοποιηθεί ο χώρος, να γίνει ένα ωραίο στέγαστρο, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα. Έχει πολύ αρμύρα, τόσο πολύ αρμύρα η θάλασσα, δηλαδή πετάει όλο αυτό με τον αέρα, έρχεται πάνω στο χώμα. Το χώμα ήταν σαν πέτρα. Ήταν τόσο πετρώδες το χώμα, που αναγκαζόμαστε πολλές φορές με ένα μικρό καλεμάκι μηχανικό να το σπάμε λίγο για να μπορούμε να σκάβουμε. Είναι όλο μέσα στην αρμύρα. Και σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και ένα, οι άνθρωποι αυτοί ψάρευανε, φυσικά αφού είναι δίπλα στη θάλασσα. Αγκίστρι. Βρήκαμε ένα, αγκίστρια δεν βρήκαμε. Η ομοίωμα πλοίου, βάρκας. Ναι, κομμάτι βέβαια, όχι ολόκληρο. Και αυτό εκείνης εποχής. Ναι, ναι. 7η χιλιετία. Μάλιστα, 5η χιλιετία. Έχει δημοσιευτεί μέσα στο δεύτερο τόμο, το έχουμε δημοσιεύσει αυτό. Σπάνιο είναι. Επίσης κάτι άλλο μέσα στη θάλασσα. Σπάνιο εκείνης την εποχής δεν έχουμε άλλα πλοία. Την νεολιθική εποχή. Ιδόλια, μιλάω. Ομοιώματα πλοίων. Ναι, υπάρχουν ομοιώματα πάνω εκείνης εποχής λέω. Στο Δυσπηλιό, ας πούμε, που εκεί είναι λίμνη όμως. Εκεί είναι λίμνη, αυτό είναι βάρκα. Εκεί έχουν βρει και σχεδόν ολόκληρη βάρκα, ξύλινη. Ναι, ναι, ναι. Την οποία δεν ξέρω πώς τη διατηρήσανε, δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, στο Αιγαίο ναι, δεν έχουμε. Άλλη μια μοναδικότητα δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πει 5-6 μοναδικότητες μέχρι στιγμής για εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει δε ένα άλλο εργαλείο, όσο σου... το οποίο είναι πύληνο και έχει κάποια, είναι αγκιστροειδές. Mm-hmm. Ένα πύληνο αντικείμενο, αυτά τα έχω σε φωτογραφίες βέβαια. Και από πάνω έχει τρύπα. Αυτό προφανώς το βάζανε στη θάλασσα. Γιατί? Με αυτό έχουμε την... είναι σίγουρο ότι με αυτό ψαρεύανε χταπόδια. Πρέπει να έχει πολλά χταπόδια εκεί. Γιατί το κρεμάγανε μέσα, στο βυθό το κουνάγανε και πιάνονταν το χταπόδι επάνω. Ακριβώς ίδιο σαν και αυτό υπάρχουν μεταλλικά στη Σίμη. Μεταλλικά τέτοια, με αγκιστροειδή έτσι τέτοια, δεν είναι το γνωστό που έχουν το εργαλείο, είναι αυτό το πρωτόγονο το οποίο έχει βρεθεί στη Σίμη. Και εποχής? Από παλιά. Το είχαν παλιοί οι ψαράδες. Το χρησιμοποιούσαν δηλαδή μέχρι, ναι, τώρα. Δηλαδή, ναι, τελευταία, ναι, ναι. Ένα εργαλείο δηλαδή αλίας, το, ναι, οποίο για 5.000 χρόνια. Και ξέρουμε ότι έμπαινε στη θάλασσα. Μία από το Δημόκριτο αρχαίο μέτρησα, έκανε ανάλυση και βρήκε μέσα βρώμιο. Το βρώμιο είναι συστατικό του αλατιού. Πολύ βρώμιο μέσα. Α, ναι. Άρα έμπαινε στη θάλασσα. Μου κάνει εντύπωση που για το χρυσό δεν έχουμε... να βρούμε την προέλευσή του. Προέλευση, ναι. Εντάξει, δεν θα μας προσφέρει πάρα πολλά. Ναι. Το να βρούμε ότι έρχεται από τη Βουλγαρία. Μακεδονία, ξέρω. Μακεδονία, εγώ, ναι. Θράκη τότε. Ναι. Βουλγαρία δεν υπήρχε. Έτσι. Θράκη τότε. Ή, ξέρω εγώ, κάπου από τη Μικρασία. Ή... Και μπορούσε και ακόμα πιο μακριά από τον Πόντο. Ψηλά από τον Πόντο. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω πόσο μακριά ταξιδεύανε εκείνη την εποχή. Θα μπορούσε με διάφορους τρόπους να κατέβει κάτω ο χρυσός ή να αγοράσουν, να εμπορευτούν το αντικείμενο. Αλλά ναι, όλες αυτές, δηλαδή αν βρεθεί τώρα, ας πούμε μας ακούσουν την εκπομπή και βρεθεί ένας άνθρωπος και πει διαθέτω ρε παιδί μου το σπίτι μου, διαθέτω την αποθήκη μου, διαθέτω έναν χώρο που μπορεί να κάνει τέτοιο, που τον έχω ξενίκιαστο εδώ πέρα. Ναι. Είσαι διατεθειμένος να πας να το κάνεις?
να το κάνεις μουσιάκι. Δαπανάς χρόνο και κόπο. Πώς, βεβαίως. Είσαι πρόθυμος. Ναι. Τι θα ήσουν, βέβαια, απρόθυμος. Η πολιτική του Υπουργείου είναι να μην κάνει μικρά μουσεία. Τι, να κάνει μεγάλα και να τα δίνει σε ιδιώτες να τα διαχειρίζονται, όπως τώρα που τα πάει να τα δώσει, να τα κάνει επί δέλτα, δέλτα. Αυτή ήταν η πολιτική. Αυτό δεν λέγεται πολιτική. Αυτό λέγεται εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Στο Σπύλο Σαρακινού που έχω σκάψει 20 χρόνια, 25 χρόνια. Αυτή είναι η δεύτερη κουβέντα που θα κάνουμε, μεγάλη αδαμάντια. Ναι. Και εκεί πέρα θα μπορούσε να γεμίσει ένα ολόκληρο μουσείο το υλικό. Έχει γεμίσει τις αποθήκες της Θήβας. Τα πήγαμε στη Θήβα και διαλέξανε να βάλουν μια προθήκη. Βάζω μια τελεία εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα για τη Μύκονο. Είναι κάτι άλλο που θες να πεις? Τα είπαμε. Έχεις εντοπίσει κάποια άλλη θέση που πιθανόν ίσως να... Στη Μύκονο, ναι, να είναι επίφορο. Ναι. Υπάρχει κι άλλη? Ναι, έχω κάνει παράλληλα με την ανασκαφή, κάναμε και επιφανειακές έρευνες. Και είχα και έναν καλό φίλο εκεί, Μυκονιάτη, ο οποίος ήταν πολύ έτσι φανατικός αρχαιόφιλος και με οδηγούσε σε μέρη που είχε εντοπίσει κάποια πράγματα. Και βρίσκαμε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 θέσεις. Άλλες 20 θέσεις. Ναι. Με επιφανειακά ευρήματα. Νεολιθικά και εποχής Χαλκού. Με νεολιθικά, ναι, στη Μύκονο. Άλλες 20 θέσεις. Υπάρχουν δύο μεγάλοι οικισμοί ακόμα. Οικισμοί. Ναι, ναι. Στον Καλαφάτη, που είναι γνωστή θέση, αν δεν ξέρεις, έχει δύο βουνά. Το λένε το μέρος δύο βουνά. Και τα δύο βουνά αυτά, δύο λόφιλα, δίπλα στη θάλασσα. Έχουν πλήθος ευρημάτων και μάλιστα είχα σκεφτεί τότε αν έμενα στις Κυκλάδες προϊστάμενος θα έκανα και εκεί κάποιες τομές. Πολύ υλικό, τεράστιο υλικό. Άρα λοιπόν... Κανείς δεν έχει διαφερθεί να πάει να το σκάψει. Άρα λοιπόν η Μύκονος από μόνη θα μπορούσε να απασχολήσει 5-6 ομάδες αρχαιολόγων, έτσι από ό,τι φαντάζομαι. Ναι, αυτό το νησί δεν ξέρω γιατί, ναι, έχει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε λοιπόν να απασχολήσει 5-6 ομάδες αρχαιολόγων, ναι ή όχι? Τελευταία έμαθα για μια ανακάλυψη στο νότιο μέρος του νησιού, απέναντι από τη Δήλο. Κάτι βρήκανε, κάπου το είδα. Κάτι εντοπίσανε, ένα οικισμό προϊστορικό, όχι νεολιθικό, νεότερο. Καλά, εγώ η ερώτησή μου ήταν για το νεολιθικό εξαιτίας της χρονολόγησης της τελειάς και της μοναδικότητάς τους. Αδεμάντια, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα και την ξενάγηση στην νεολιθική Μύκονο. Φαντάζομαι ήταν μοναδική, για να τουλάχιστον να καταλάβουν οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα, όχι μιλάω τους κατοίκους, μιλάω για τις αρχές, πόσο σημαντικό είναι το νησί τους και από αυτή την άποψη, πόσο μοναδικό είναι και πως θα πρέπει να στέψουν και προσεκεί την προσοχή τους για τον τουρισμό που έρχεται. Ναι. Και να μην καταναλώνεται ο τουρισμός αυτός μόνο σε ποτά και σε μπαρ. Σωστό. Θέλει και λίγο πολιτισμό, λίγη κουλτούρα εκεί πέρα, δεν θέλει μόνο... Και πιστεύω ότι είναι εφικτό, πιστεύω ότι υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι, πιστεύω ότι υπάρχουν ευαίσθητοι Μυκονιάτες. Υπάρχουν. Ας ακούσουν την εκπομπή, ας δουν την εκπομπή και ας έρθουν σε επαφή, σε επικοινωνία με σένα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να γίνουν πράγματα. Μπορούν να σωθούν πράγματα, πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και εγώ ευχαριστώ.